Η μεθόδευση με την οποία επιχειρείτε να το βγάλει τη μάσκα, με την οποία επιχειρείτε εδώ και μήνες να μην συζητηθεί η ουσία του θέματος, που είναι η παράδοση του τομέα διαχείρισης απορριμμάτων σε μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται πλέον και σε αυτόν τον τομέα, γιατί αποτελεί για αυτούς ακριβώς πεδίο κερδοφόρας επένδυσης κεφαλαίων που λιμνάζουν. Άρα πεδίο για να βγατήσουν τα κέρδη τους εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού. Η μεθόδευση δηλαδή να φύγουμε από την ουσία που αποτελεί και στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία προώθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και περιφερειακές αρχές και οι σημερινές, και να μείνουμε σε μια τεχνοκρατική συζήτηση με αφορμή την ΠΕ, δεν θα περάσει. Όσο μάλλον βέβαια που στην υποσυζήτηση, στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που φέρνετε, γίνεται προσπάθεια ώστε το κατάπτυστο εγχείρημα της διαιώνισης του κοιτά φυλής να περάσει στον ντούκου, κρύβοντας ότι έχουμε να κάνουμε με νεοχικά. Τι έχουμε? Έχουμε τον κύριο του έργου, τον ΕΣΝΑ, να παραγγέλει σε μια εταιρεία να του φτιάξει μια μελέτη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της μεθοδευμένης προσπάθειας να νομιμοποιήσετε ένα έργο που παίρνει καρκίνο σε κατοίκους και εργαζόμενους περιοχών. Αυτό εξυπηρετούν οι παραλήψεις, οι αντιπάσεις και απαράδεκτα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την υποεξέταση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενδεικτικά. Καλά, είναι αστείο η προσπάθεια του Τζίμερου να μας παρουσιάσει ένα σωρό καρτέλες με αρχιτεκτονιές για να δικαιολογήσει τελικά ότι θα ψηφίσει, ενώ την προηγούμενη φορά με λιγότερα ψήφισε. Αλλά ας πάμε στο συγκεκριμένο. Καταρχήν, το έργο αυτό υπάγεται κανονικά σε αυστηρότερες διατάξεις της νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρήπανσης, γιατί έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα ερυπογόνες εγκαταστάσεις. Αντί γι' αυτό, εδώ έχουμε σαν να είναι μια απλή μελέτη περιβάλλοντος, σαν και αυτές που σωριδών εκφωνήθηκαν επιδείξεις δούρου για τα αλλεπάλληλα πανοσηκώματα και επεκτάσεις του κοιτά φυλής, με την επίκληση της ανανέωσης και απλής τροποποίησης αρχικής ΑΕΠΟ του 2003. Στις γενικές αναφορές που κάνει η μελέτη για το έργο του νέου ΧΙΤΑ, που αποδίδει τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Μελέτη κατασκευή έργων για την πρώτη φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων», στον οποίο το κυρίως έργο του ΧΙΤΑ, αλλά και αυτό των φωτοβολταϊκών στοιχειών που προβλέπονται, εξαφανίζονται στην κυριολεξία. Τι απομένει? Απομένουν 40 στρέμματα όλα και όλα, πρώτη φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ, και η μεταβατική διαχείριση 54,8 τόνων αποβλήτων τη μέρα, όσο δηλαδή 10 δρομολόγια απορριμματοφόρων. Αν δεν πρόκειται αυτό για απόπειρα χίδρας εξαπάτησης, τότε γιατί μιλάμε? Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς των προηγούμενων τροποποιητικών μελετών για τη δίθεν νομιμότητα της χωροθέτησης της ΟΕΔΑ φυλής στη συγκεκριμένη θέση, όπου όπως επιχειρεί να το στηρίξει με συγκεκριμένα στοιχεία αποκαλύπτεται απλώς το αντίθετο, όπως θα δείξουμε και στη συνέχεια. Μέσα στα όρια της ΟΕΔΑ φυλής, αλλά και της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής που την περιλαμβάνει, υπάρχει και το ιδιωτικό ΓΔΑΗ της ΒΑΤ ΑΕ, που τίνει να διωγγωθεί σε ΜΕΑ με τη συνένεση των διοικήσεων του ΕΤΣΝΑ και το οποίο βρίσκεται σε φάση έκδοσης ξεχωριστής ΑΕΠΟ. Η μελέτη το μνημονεύει μεν, αλλά δεν το περιλαμβάνει. Τώρα, το πόσο ενιαία μπορεί να θεωρείται μια ΑΕΠΟ για το σύνολο δηλαδή των εκτάσεων της ΟΕΔΑ, αλλά να εξαιρείται μια σημαντική μονάδα που προφανώς επηρεάζει το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, τι άλλο μπορεί να σημαίνει παρά μια ακόμη υπόκληση στα επενδυτικά συμφέροντα του κεφαλαίου που θέλει δρόμο ανοιχτό μπροστά του. Ωραία. Είναι σημαντικό να ακουστούν, με συγχωρείτε, και ακόμα 2-3 πραγματάκια, δεν θα πάω πολύ χρόνο. Γιατί δεν ακούστηκαν και είναι και συγκεκριμένα πάνω στη μελέτη που εξετάζουμε. Μια ακόμα σημαντική εγκατάσταση συνοδεί του υφιστάμενου και του νέου ΧΙΤΑ φυλής, ενδεχομένως και του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης, που υπάγεται όμως στη διαχείριση του ΕΤΣΝΑ, είναι η εγκατάσταση γεωτεμαχισμού. Η μονάδα αυτή κάνει φευγαλαία παρουσία στη μελέτη, μόνο με μια λέξη, το λιωτεμαχιστής, κρυμμένη και αυτή κάπου στα έργα εισόδου, γιατί πουθενά δεν εντοπίσαμε έστω και μια τυπική περιγραφή της. Επίσης, πουθενά δεν αναφέρεται το καμάρι της Ελάκτορο από τεφροτήρας που βρίσκεται στην ΟΕΔΑ και στον οποίο καταλήγουν επικίνδυνα απόβλητα από 1.800 μονάδες υγειονομικές της χώρας.
Αυτό δεν έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει. Καλά, δεν θα το φιάσκω με τη ζώνη απολύτου προστασίας που ουσιαστικά εξακολουθεί η ΜΠΕ να αποδίδει στην υπόψη ζώνη Α προστασίας του Ρουσεγάλεου του πρώην ΧΔΑ άνω λιωσίων και των συνοδών εγκαταστάσεων χρήσης διαχείρισης αποβλήτων. Με ποια εξουσιοδότηση ρωτάμε, νομική εξουσιοδότηση ρωτάμε εμείς, πέραν της ουσίας του ζητήματος επικαλύπτει μεγάλη έκταση της με φωτοβολταϊκά πάνελ, αν εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ζώνη. Διαυγερινό, καταλήξτε ειλικρινώς. Να καταλήξουμε ότι λέει ψέματα ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν είναι κοντά στους οικισμούς. Τα 4 χιλιόμετρα τα οποία αναφέρονται βορειοανατολικά δεν υφίστανται, γιατί και στο Google να μπει κανείς και να το δει, θα μετρήσει ότι το 7ο δημοτικό σχολείο της πόλης είναι περίπου 1.300 μέτρα από το ΧΙΤΑ, η απόσταση της ΟΕΔΑ. Δηλαδή, μας κοροϊδεύετε, έχουμε να κάνουμε ένα απόλυτο αλαλούμ. Έχουμε να κάνουμε με το χωμάτινο πράγμα 1,5 χιλιόμετρου, το οποίο ακούστηκε και δεν θα κουράσω. Όσο τώρα για το ζήτημα με τα μορφολογικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, και τελειώνω με αυτό. Έχουμε 31.400.000 κυβικά μέτρα του απορριμματικού όγκου του ΧΙΤΑ Φυλής από το 2004 μέχρι το 2020, σε παρθένα έκταση 831 στρεμάτων. Η μελέτη της θεωρεί απλές αλλαγές του μορφολογικού αναγλύφου που θα συνεχίζονται μέχρι και την ολοκλήρωση λειτουργίας του έργου. Με άλλα λόγια, όπου φτωχός και η μοίρα του. Με επιστημονικοφανή φραγίδα όλο αυτό. Και ακόμη η επικάλυψη εκατοντάδων στρεμάτων από κατεστημένων ορατών πλανών, ναι, του ΧΔΑ, με φωτοβολταϊκά πάνελ.